Κύριε Σταθάκη, ότι... Καταρχάς, αισθάνομαι την ανάγκη να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα επιστρέψουμε στην εποχή των κεριών. Η Βουλή θα έχει ρεύμα και μετά από 12 μήνες. Οπότε μπορείτε να θεωρήσετε ότι οι φοβίες ότι θα σκάσει η ΔΕΗ και επειδή έχει συμβάσει όλο το δημόσιο με τη ΔΕΗ, δεν θα έχετε ρεύμα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχετε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το διακύβευμα της συζήτησής μας εδώ τίνει να γίνει ιδιαίτερα σοβαρό, διότι εκεί που όλοι τεκμέραμε ή πιστεύαμε στην ιδέα ότι θα γίνει μια συζήτηση σε τέσσερις μεγάλες ενότητες που εκ των πραγμάτων αποτελούν την πολιτική ατζέντα των ημερών και εν όψη των ευρωεκλογών, οι τέσσερις αυτές θεματικές που πλέον είναι όριμες για συζήτηση. Πρώτον, τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης. Τι έγινε και πώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι έγιναν κάποια πράγματα και πώς η αντιπολίτευση μπορεί να ασκήσει πλέον συγκροτημένη κριτική στα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης σε όλους τους βασικούς τομείς. Δεύτερον, η στρατηγική για το μετά. Ποια είναι η επόμενη μέρα, ποια είναι η βασική ιδέα για το ποια θα είναι η πολιτική μας τα επόμενα χρόνια. Τρίτον, το ήθος και το ύφος της κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι και μπορεί να είναι αντικείμενο της συζήτησης, ευπρόσδεκτο και καλό δεχούμενο και φυσικά η ατζέντα των ευρωεκλογών. Αυτές οι τέσσερις ενότητες εκ των πραγμάτων αποτελούσαν την ημερήσια διάταξη μιας εφόλιστης ύλης αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση με πεπραγμένα, το υπογραμμίζω, με προοπτική, μια και αποτυπώνονται με πολύ σαφήνεια οι στρατηγικές για το μέλλον, με τις ευρωεκλογές, με το ήθος και το ύφος αυτής της κυβέρνησης τέσσερα χρόνια μετά. Ανταυτού, υπήρξε μια διάσταση η οποία είναι πολύ ανησυχητική και θα την υπογραμμίσω. Θα της δώσω τη διασκεδαστική της πλευρά πριν. Αναφέρομαι σε μια διάχυτη κίτρινη κουλτούρα, η οποία όχι μόνο τώρα, από το πολλά και τα τέσσερα χρόνια, αλλά πολύ και πιο πριν, είμαι βουλευτής από το 12, θυμάμαι άπειρα δημοσιεύματα και για μένα και για πολλά άλλα πράγματα. Μια κίτρινη κουλτούρα η οποία διαχέεται, διακινείται σε μερίδα του τύπου, με μια διάθεση αντιπολιτευτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, επαναλαμβάνω, επειδή είμαι λάτρης της απόλυτης ελευθερίας του τύπου, κανένα περιορισμό στην ελευθερία του τύπου, μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, όποιος θέλει ακόμα και αν είναι ψευδές, το αντιμετωπίζω με μια διάθεση, αν μη τι άλλο, χιουμοριστική, σατυρική, μια διάθεση δηλαδή ότι μέσα σε όλη αυτή την διαδικασία, ο κυτρινισμός είναι ένα απόφευκτο μέρος της δημοκρατίας και της ελευθερίας του τύπου μου. Έτσι, όταν διαβάζω ένα δημοσίευμα ότι εγώ και ο Φλαμπουράρης και ο Δρίτσας είμαστε στο σκάφος που διεμβόλησε ένα θανατηφόρο ατύχημα στην Αίγινα, ή όταν διαβάζω ότι μετά τη δήλωσή μου στο CNN το Απρίλιο του 2015 πήγα και έφεγα στο Χίλτον με πλούσιο και τα λοιπά δέσματα, ή όταν βλέπω στην τηλεόραση προχθές σε μια εκπομπή τη σύζυγό μου να εμφανίζεται σε μια φωτογραφία ως κυρία Πολάκη, επειδή συζητούσε εκείνη τη στιγμή με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι διασκεδαστικά, ενδιαφέροντα και δεν μπορεί να δίνει κανείς σημασία σε όλη αυτή την φρικαλαία κίτρινη κουλτούρα που είναι μέρος, επαναλαμβάνω, μιας μερίδας του τύπου και του πώς λειτουργεί αυτό. Υπάρχει μια σοβαρή διάσταση όμως όταν περνάει αυτή την αίθουσα. Όταν δηλαδή κάποιος ανασύρει αυτό και δημιουργεί την εικόνα ότι αυτό αποτελεί μέρος της πολιτικής μας ζωής. Και έχω να πω με μεγάλη μου λύπη ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβη σε μια σειραφή τέτοιου τύπου δημοσιευμάτων. Και το λέω αυτό με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και απόγνωσης ταυτόχρονα.
Διότι αυτού του τύπου την πολιτική, την ιδέα δηλαδή ότι κατασκευάζουμε ειδήσεις για να χτυπήσουμε τον αντίπαλό μας, ότι διονγκώνουμε ειδήσεις για να χτυπήσουμε τον αντίπαλό μας, ότι διαμορφώνουμε διάφορα μισοαλήθειες, μισοψέματα, αλλά τέλος πάντων τις αναδεικνύουμε ως μείζον θέμα της πολιτικής για να χτυπήσουμε τον αντίπαλό μας, οι δημοκρατίες μας την έχουν πληρώσει ακριβά. Και πάντα με ερέθιζε η ιστορική διάσταση αυτής της πλατιάς, της μακράς ιστορίας, συγκρότησης τέτοιου τύπου κουλτούρας και ενσωμάτωσή της στην πολιτική ζωή του τόπου. Και με βάρος του ιστορικού χρόνου θα πάω στην πιο ακραία εκδοχή αυτού του φαινομένου, θα πάω στον μακαρθισμό. Ο μακαρθισμός καταδίκαζε εντός της γερουσίας, στις ακροαματικές διαδικασίες, την ιδιότητα ενός αριστερού, όχι όμως αυτή καθεαυτή την ιδιότητά του. Όλοι οι Αμερικάνοι μπορούσαν να είναι και αριστεροί και κομμουνιστές και οτιδήποτε. Τι δεν μπορούσαν να είναι? Πετυχημένοι σκηνοθέτες στο Hollywood, συγγραφείς στο Hollywood, δημοσιογράφοι στο New York Times, καθηγητές πανεπιστημίων ή οτιδήποτε άλλο από αυτές τους θεσμούς που ένα σύστημα θεωρούσε ότι είναι αποκλειστικό του προνόμιο και υπήρχε μια διάβρωση αυτών των θεσμών από αυτή την κατηγορία της πολιτικής ταυτότητας. Και τι απαιτούσε? Την άρση της μιας ιδιότητας, της επαγγελματικής. Άρα έπρεπε να εξοβελιστούν αυτοί οι άνθρωποι από αυτό το σύστημα. Και ο τρόπος με τον οποίο έγινε με κατασκευασμένες κατηγορίες, κατασκευασμένες πληροφορίες, κατασκευασμένα δημοσιεύματα, κατασκευασμένες ομολογίες και ούτω καθεξής. Και το λέω αυτό διότι αυτή η γραμμή πλεύσης υπάρχει διάχυτη και σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δυστυχώς, μπορώ να σας παραπέμψω, οι μαρξιστές που έχουν καταλάβει τα πανεπιστήμια της Ιρλανδίας, όλοι με τα μοντέρνη, Ζίζεκ, ανοίξτε, παντού είναι αυτά διάχυτα. Η διάβρωση των θεσμών δεξιά και αριστερά, από τη δικαιοσύνη μέχρι τη δημοσιογραφία και από τη δημοσιογραφία μέχρι τα πανεπιστήμια. Και ανοίγει ένα δρόμο, επαναλαμβάνω, εξαιρετικά επικίνδυνο. Ποια είναι η βασική του αρχή όλων αυτών των πραγμάτων? Ότι με αυτό τον τρόπο θέλουμε και επιδιώκουμε να φέρουμε το επίπεδο της πολιτικής σε κάτι που θεωρούμε ως δικό μας μέτρο ή δικό μας προνόμιο ή δικό μας μονοπόλιο. Και αυτή την τραγικότητα της στιγμής αισθάνομαι την ανάγκη να την υπενθυμίσω ακριβώς επειδή αυτό αισθάνθηκα χθες. Εκτιμώ με πολύ την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν περάσει πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι από την ηγεσία της. Θεωρώ ότι χθες ξεπεράστηκε κάθε διάσταση αυτής της παράδοσης από μια, επαναλαμβάνω, πολιτική ομιλία η οποία μετέφερε εντός της αιθούσης αυτό που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαμε και θεωρούμε περισσότερο εδώ μέσα ότι ξεπερνάει, είναι μέρος της μιας αντιπολιτευτικής κουλτούρας, είναι μέρος μιας επιρρεπούς περιορισμένης μερίδας δημοσιογραφικής τύπων, εντύπων, τηλεοπτικών μέσων κτλ. Αλλά δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής μας συζήτησης. Και αυτό πρέπει να θωρακιστεί. Είναι και κακός σύμβουλος, ο χειρότερος σύμβουλος, επειδή και στην Ελλάδα έχουμε παραδώσει αυτό, να θεωρεί κάποιος ότι έτσι θα κερδίσει εκλογές, δεν έχει συμβεί ποτέ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σάρωσε σε εκλογές αφού συζητούσαμε τότε τα μέσα για ένα σπίτι που είχε πάρει ο Ανδρέας και αν το σπίτι και τα λοιπά. Σας θυμίζω το τι συνέβαινε εκείνα τα χρόνια με τέτοιου τύπου πολιτικές. Άρα η ιδέα παραμένει, κερδίζει τις εκλογές αυτός ο οποίος έχει πολιτική, έχει εύληπτη πολιτική και έχει και ηθικό προβάδισμα μπροστά σε κάθε εκλογική μάχη. Τελεία. Αυτή είναι η διάσταση και πάντα αυτή πρέπει να παραμείνει στην κρίση μας. Τώρα, θα στραφώ στα θέματα τα τέσσερα της πολιτικής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρούσα κυβέρνηση έκλεισε ένα κύκλο με ένα μνημόνιο το οποίο και το συμφώνησε και το σχεδίασε με τα υπέρ και τα κατά του και το έφερε σε πέρας.
Υπενθυμίζω ότι το μνημόνιο ήταν 4 πράγματα. Ήταν το δημόσια οικονομικά. Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα πολύ πιο ισοσκελισμένο από τα προηγούμενα, με κοινωνικές μέρημνες, με σταδιακή ανάπτυξη, με ορθολογικά μέτρα, με μέτρα κοινωνικής μέρημνας κλπ. Και το φέραμε σε πέραση. Το πετύχαμε βήμα προς βήμα. Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής πειθαρχίας αποτελούσε το μεγάλο επίτευγμα. Το δεύτερο ήταν το τραπεζικό σύστημα. Έγιναν τα βήματα, εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα, ομαλοποιήθηκε, θα μπορούσε να έχει ομαλοποιηθεί και ακόμα καλύτερα. Εν τούτης αποτελούσε το δεύτερο άξονα. Το τρίτο ήταν οι μεταρρυθμίσεις, ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που κατά τη γνώμη είναι ιστορικές τομές, το χρηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, η μεταρρύθμιση αγοράς ενέργειας και δεκάδες άλλα πράγματα δεκαετιών που έμεναν σε κρεμότητα και που αυτή η κυβέρνηση τα ολοκλήρωσε και φυσικά ιδιωτικοποίησεις με τις οποίες σε αυτές που είχε την δυνατότητα, αυτές δηλαδή που συζητήσαμε και διαπραγματευτήκαμε, αλλάξαμε εντελώς το πλαίσιο τους. Συνεπώς αυτή η συζήτηση έκλεισε, η οικονομία βρέθηκε σε μια πολύ σταθερή πλέον κατάσταση. Ο κύκλος του μνημονίου ήταν μια από τις πολύ μεγάλες, το κλείσιμο ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες και πολύ ευφυής και η στρατηγική μας με τη δημιουργία του μπάφερ, τσακαλώτος κτλ. Τα οποία έδωσαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να συζητάμε και τα μέτρα που πήραμε, που είναι πολλά και σημαντικά, αλλά ταυτόχρονα και να έχουμε την πρόσβαση της αγοράς με έναν τρόπο ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Η στρατηγική για το μετά είναι περίπου αποτυπωμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλει μια στρατηγική η οποία έχει αποτυπωθεί ήδη στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, περιλαμβάνει όλο το κοινωνικό πακέτο που εφαρμόζουμε τώρα. Αυτό είναι σε συμφωνία με τους θεσμούς. Απορώ γιατί επανέρχονται τέτοια θέματα. Είναι μια στρατηγική διάφανη, έχει μια στρατηγική που έχει στο επίκεντρο της την παραγωγή, τις εξαγωγές, την εξωστρέφεια και πολλά άλλα θέματα. Άρα η στρατηγική μας είναι ανάπτυξη με ισχυρή κοινωνικά δεδομένα που αλλάζουν ό,τι έχει συμβεί από το 9 μέχρι σήμερα και φυσικά η τρίτη διάσταση όλων αυτών των πραγμάτων, οι ευρωεκλογές, η μεγάλη σύγκρουση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Το είδος και το ύφος είναι επίσης μια ανοιχτή πρόκληση. Μπορούμε να την κάνουμε τη συζήτηση όπως θέλετε, όποτε θέλετε, ποιοσδήποτε όρους. Όχι με όρους διαφορετικότητας των ανθρώπων που συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση. Μεγάλα κόμματα, είμαστε όλοι διαφορετικοί είμαστε. Αλλά με βάση τους βασικούς κανόνες του ήθους και της ηθικής, για τους οποίους η κυβέρνηση στο σύνολό της θεωρώ ότι είναι υπερασπίσιμη 100% και δικαίως. Κλείνω με τη ΔΕΗ, μια και ανησυχείτε για το ρεύμα και το μέλλον της. Να σας υπενθυμίσω ότι η ΔΕΗ βρέθηκε σε δύο περιόδους. Πρώτη περίοδο, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Η Ελλάδα υπήρξε η χώρα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. 60% αυξήθηκε το ρεύμα από το 2009 έως το 2013. 60%. Από το 2015 έως σήμερα έχει αυξηθεί 0. Για την ακρίβεια μειώθηκε 12% εξαιτίας της εκπτωτικής πολιτικής της ΔΕΗ. Και ποια αυτή η τεράστια διαφορά τι σημαίνει? Σημαίνει δύο πράγματα. Ότι την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας έδωσε μια τόσο μεγάλη αύξηση στην τιμή του ρεύματος, προσδοκώντας πρώτον να θεραπεύσουν συσσωρευμένα προβλήματα που υπήρχαν και τα αντιμετώπιζαν και δεύτερον προετοιμάζοντας την ιδιωτικοποίηση του συνόλου της ΔΕΗ. Το σχέδιο του 2014 έσπαγε τη ΔΕΗ σε τρία κομμάτια, τον ΑΔΜΙΕ, τη μικρή ΔΕΗ και τη μεγάλη ΔΕΗ. Τον ΑΔΜΙΕ πουλούσε 66%, τη μικρή ΔΕΗ το 100% και στη μεγάλη ΔΕΗ το 17% για να πέσει το δημόσιο από 51 σε 34. Αυτό ήταν το σχέδιο. Άρα έφτιαξαν ένα μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτό το σχέδιο και ταυτόχρονα να αποκτήσει δανειοληπτική ικανότητα η ΔΕΗ που δεν είχε, τη θέσουσαν 5 δις χρέη μέχρι το 2014. Συνεπώς η κριτική της Νέας Δημοκρατίας και την παρέδωσαν τη ΔΕΗ με
90 εκατομμύρια κέρδος, λέει ο κύριος Σκρέκας. Φανταστείτε όλο αυτό με 60% αύξηση του ρεύματος, με, και 90 εκατομμύρια κέρδος σε ένα τζίρο 5,8 δις, δηλαδή 0. Άρα η περίοδος εκείνη ήταν δραματική. Έκτοτε κάναμε τρία πράγματα. Ανατρέψαμε τον ΑΔΜΕ, παρέμεινε 51% δημόσιο και μπήκε στρατηγικός επενδυτής. Ακυρώσαμε το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ και προσπαθήσαμε να απορρίσουμε μια πολιτική πολύ πιο ισορροπημένη, πώληση μόνο των λιγνητικών μονάδων, όπως λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και Ευρωπαϊκοί Κανόνες, και ακυρώσαμε το 17% της μεγάλης ΔΕΗ. Ταυτόχρονα, εφαρμόσαμε μια κοινωνική πολιτική στη ΔΕΗ, η οποία ήταν προσαρμοσμένη στις συνθήκες της κρίσης. Με το που αυξήθηκε το ρεύμα 60%, 1,5 δις χρέη δημιουργήθηκαν στην ελληνική κοινωνία. Λογικό. Διότι έπεσε το ΑΕΠ 24%, έπεσαν τα εισοδήματα 40% και αυξήθηκε το ρεύμα 60%. Είναι πρόκληση να μας κατηγορούν ότι τα χρέη δημιουργήθηκαν με την κουλτούρα του «δεν πληρώνω» μετά το 2015. Πρόκληση. Για φανταστείτε το. Αυξήθηκε 60% το ρεύμα, πέσαν 40% τα εισοδήματα. Πώς θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά? Δεύτερο. Άρα εφαρμόσαμε μια κοινωνική πολιτική, διευρύναμε το κοινωνικό τιμολόγιο, φτιάξαμε το Ταμείο Επανασύνδεσης, είπαμε στη ΔΕΗ δεν θέλουμε αυξήσεις ρεύματος, η ΔΕΗ πρέπει να εξορθολογιστεί όσο μπορεί με αυτά τα τιμολόγια. Η ΔΕΗ έκανε πολλά θετικά πράγματα ως προς αυτό και οι εργαζόμενοι και όλοι. Και περάσαμε μια μακρά περίοδο όπου ο εξορθολογισμός της ΔΕΗ και οι τρεις θετικές χρονιές της, και με κερδοφορία και με EBITDA, η ΔΕΗ έκανε δύο πράγματα, κοινωνική πολιτική θετική. Δεύτερον, μείωσε το χρέος από 5 δις σε 3,8 τα χρέη της, άρα κάθε χρόνο απομειώνει 300-400 εκατομμύρια τα χρέη της. Και τρίτον, προσαρμόστηκε σε μια πραγματικότητα η οποία προσπαθεί να δει να αποδεχτεί τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και να βοηθήσει την οικονομία να βγει από την κρίση. Έχει σημασία αυτό. Βοηθάμε, διατηρήσαμε στο έπακρο αγροτικό τιμολόγια, τουριστικά, βιομηχανικά, σε μια προσπάθεια όλα τα ευρωπαϊκά δεδομένα που είχαμε να στηριχθεί η οικονομία και η κοινωνία και να μην μπούμε σε τέτοιου είδους περιπέτειες. Σήμερα η εικόνα είναι παραπλανητική όπως δόθηκε. Νομίζω ότι δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία. Προφανώς η ΔΕΗ δεν έχει 900 εκατομμύρια ζημίας. 300 εκατομμύρια είναι οι μονάδες η προσπόληση, άλλα 300 κάνει λαμβάνει. Άλλα 100 είναι αυτά τα οποία έχουν εγγραφεί για την εθελούσια των εργαζομένων και ούτω καθεξής. Εμείς προσδοκούμε φυσικά ότι μαζί με τα επιπρόσθετα μέτρα που λαμβάνει η ΔΕΗ και θα λάβει αυτό το διάστημα, το 19 θα είναι κερδοφόρο. Έχουν πολλά να γίνουν ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση κλείνω λέγοντας ότι η καταστροφολογία που αναπτύσσεται από τη Νέα Δημοκρατία, ότι αφού δεν καταστράφηκε η ελληνική οικονομία, θα καταστραφεί μέσω της ΔΕΗ η ελληνική οικονομία, δεν ισχύει. Η ελληνική οικονομία θα είναι όπως την ξέρετε, την αναλύσαμε ήδη. Και η ΔΕΗ θα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι μιας νέας πραγματικότητας στον ενεργειακό κλάδο, στο οποίο έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις και θα παραμείνει ο βασικός πυλώνας του ενεργειακού μας τομέα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Γεωργιάδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.